Το μήνυμα ότι δεν χαρίζουμε παιχνίδια και ότι δεν παίρνουμε πριν, θέλησε να στείλει ο μεγαλομέτοχος της Νίκης Βόλου Στράτος Γιδόπουλος μέσω της σημερινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Ο ηγέτης της Νίκης παραδέχθηκε ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ταλαιπωρήθηκαν το διάστημα που τους οφείλονταν χρήματα, όμως πλέον όλα είναι καλύτερα στην ομάδα, αφού μόνο ο μισθός του Μαρτίου απομένει για την πλήρη εξόφλησή τους. Αποδείξανε ότι αγαπάνε την ομάδα, παίζουν για την ομάδα και ο κάθε ένας που βγάζει αυτή τη φημολογία για το μάτς της Κυριακής να ξέρει ότι η απάντηση θα δοθεί μέσα στο γήπεδο και εκεί η μοναδική απάντηση είναι ότι η Νίκη Βόλου θα κερδίσει τον αγώνα. Δεν υπάρχει για μας άλλο αποτέλεσμα από την νίκη. Δεν σας κρύβω ότι είμαι απαγοητευμένος. Είμαι απαγοητευμένος, έτσι. Το θα μου πεις γιατί δεν τα παράτησες, γιατί συνεχίζεις να βάζεις λεφτά. Αισθάνομαι, όπως σας το έχω πει επανειλημμένως, υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά που τα έχω φέρει όλα εγώ σχεδόν. Όλα εγώ τα έχω φέρει εδώ. Ένα είναι το θέμα αυτό. Απ' την άλλη, έχω μουλαρώσει γιατί βλέπω ότι όλοι οι επιτίδιοι εδώ θέλουν να ρίξουν την νίκη. Στα αγωνιστικά ζητήματα, οι παίκτες συνέχισαν σήμερα την προετοιμασία τους με μια μεσημεριανή προπόνηση στο βοηθητικό του Πανθεσσαλικού, εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΑΟ Τρεκάλων.